μέσω της ταύτισης όλων των εξουσιών, εκτελεστικής, νομοθετικής, ελεκτικής και μέσω δικαστικής, και είναι αυτό ακριβώς που τους επέτρεψε να έχουν στήσει αυτό το θηριώδη μηχανισμό των πελατειακών σχέσεων, της συναλλαγής και της διαφθοράς που κατέστρεψε, επαναλαμβάνω, κατέστρεψε αυτή τη χώρα. Αν αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν ανατραπεί το ταχύτερο δυνατόν, συγγνώμη, έχουμε τελειώσει σαν χώρα. Είναι αυτό ακριβώς, αυτή η παραβίαση της βασικής αρχής της δημοκρατίας, η διάκριση των εξουσιών, που επέτρεψε σε υπουργούς μέσα σε όλα τα χιλιάδες πράγματα που κάνουν να βάλουν στην τσέπη ένα στικάκι με 2.000 ονόματα, ένα στικάκι αντίστοιχα διαβάσαμε τι έκαναν οι άλλες ευνομούμενες χώρες μόλις περάσανε στον έλεγχό τους αυτές, στην κατοχή αυτές τις πληροφορίες. Είναι αυτό ακριβώς που έχουν επιτρέψει όλα αυτά τα χρόνια ανεξέλεγκτα να δανείζονται καταχρηστικά, να χρεώνουν ένα λαό ολόκληρο που να μην έχει κανέναν τρόπο θεσμικό αντίδρασης, δεν υπήρχε ενημέρωση για όλο αυτό το πράγμα το οποίο στείλανε, να μην υπάρχουν θεσμικές διαδικασίες που να τους εμποδίζεις, να δημιουργούν πελατειακούς μηχανισμούς βοργορώδης προς εξυπηρέτηση του ιδίου όφελους με συναλλαγές και διαφθορά, και ουσιαστικά να φτάσουμε τώρα να μιλάμε για τέλος εποχής μια χώρας. Τέλος εποχής μιας χώρας η οποία 60 χρόνια προσπάθησε να φτιάξει ένα ΑΕΠ, ένα επίπεδο ζωής, και το οποίο μέσα σε 3 χρόνια πάει αυτό το ΑΕΠ. Μιλάνε για 30%, πολύ φοβάμαι ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η έκταση της ζημιάς. Είμαστε όλοι στην πραγματική οικονομία και ξέρουμε τι συμβαίνει. Κάθε χώρα, μην κοροϊδευόμαστε, την κρατάει η αστική τάξη, η μεσαία τάξη. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Είναι αυτή η τάξη η οποία προχωράει μπροστά μια χώρα, πληρώνει τους φόρους, δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Είναι αυτό που λέμε, επιτρέψτε μου να πω, το driving force μιας χώρας. Αυτή η αστική τάξη, η μεσαία τάξη αυτής της χώρας, αυτή τη στιγμή διαλύεται. Πρέπει να αντιδράσουμε. Αντιδρούμε σε δύο άξονες. Πρώτον, στα αίτια του τι μας έφεραν εδώ. Μας έφερε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας. Αυτό ζητάμε να αλλάξει μέσω μιας ριζικής πολιτικής μεταρρύθμισης, η οποία θα στοχεύει στη διάκριση των εξουσιών και στην εισαγωγή ενός προεδρικού συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει να επανέλθουν οι βασικές αρχές της δημοκρατίας, των ελέγχων και των ισορροπιών στη θέση. Δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα και μετά από την εμπειρία μας